Στο Βλαβρινόβιτς κάνει το λάθος τώρα, δίνει ευκαιρία στον Ολυμπιακό να μειώσει κι άλλο τη διαφορά 32-18. Προσωπική η άμυνα, γιατί η ατομική ευθύνη στα ομαδικά σπορ και ειδικά στο μπάσκετ δεν υπάρχει ποτέ. Είναι έτσι. Ομαδική πάντα η δουλειά που γίνεται, έτσι, είτε στο κομμάτι της άμυνας, είτε στο κομμάτι της επίθεσης. Πάσα έξω στο Ρουκ, περνάει την μπάλα χαμηλά στον Λαβρινόβιτς. Άλλη μία πάσα και το εύστοχο σουτ από την baseline του Νίκου Ζήση. Μος. Πάσα για τον Καουκένας. Νέες αλλαγές από τον Πιαντζιάννη. Επανέφερε ο Ολυμπιακός. Σπανούλης, Νεστέροβιτς. Ο πρώτος εφηδιασμός του Ολυμπιακού. Καουκένας με τον Παπαλουκά. Ο Μικελόρη του δίνει ένα σκριν. Ο Λιθουανός θα χάσει την μπάλα. Καλή άμυνα του Παπαλουκά. 39-27. Έχουμε μπει στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Παπαλουκάς από την κορφή της ρακέτας για 2. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού με την καλή άμυνα και το εύστοχο δίποντο κατεβάζει τη διαφορά στους 10. Όλος ο χρόνος τώρα και πάλι για την Σιένα. 39-29 προηγείται η ιταλική ομάδα Γιάριτς. Στο πάσιμο σηκώνεται μπροστά τον Εστέρο Ψαλιών την προσπάθειά του. Παπα-Νικολάου στον εφηλιασμό περνάει από το στόχο που πετυχαίνει καλά του. Ιδανικό φινάλε στο πρώτο μισό για τον Ολυμπιακό. Στα προηγούμενα 18,5-19 λεπτά πελαγοδρομούσε, βρήκε κάποιο ρυθμό, έπαιξε μια-δυο καλές άμυνες, πήρε σκορ και με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου γράφεται το καλύτερο σενάριο τηρουμένων των αναλογιών και με βάση την εικόνα. Κατέβασε διαφορά το διψήφιο. Με βάση την εικόνα στα πρώτα 19 λεπτά, ο Ολυμπιακός ρίχνει τη διαφορά κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 10 πόντων, 39-31, και ασφαλώς με άλλο αέρα θα επιστρέψει στο γήπεδο μετά την ανάπαυλα. Νίκο. Ασφαλώς ο Ολυμπιακός το τελικό μάλλον αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου είναι πολύ καλή είδηση. Μπόρεσε και έφυγε στον ενδιασμό, αλλά είναι αυτό που είπαμε, διεκδίκησε την μπάλα, έτσι, από χαμένο rebound, την πήρε την μπάλα και έδωσε την μπάλα μπροστά στον Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να έχει νευρικότητα, πρέπει να ψάξει λίγο περισσότερο την επίθεσή του, να ψάξει την μπάλα μέσα στο καλάθι, αλλά εγώ επιμένω ότι πρέπει να είναι πιο προσιλωμένο στην άμυνα. Οι 40 πόντοι που έχει φάει από τη Σιένα είναι αρκετά μεγάλη συγκομιδή πόντων για τους Ιταλούς. 39-31 προηγείται η ιταλική ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που ανέβασε το ρυθμό στο παιχνίδι του, έπαιξε καλές άμυνες στα τελευταία 2 λεπτά, πήρε σκορ και κατέβασε την διαφορά στους 8. Ο Ολυμπιακός που έχει 9-14 βολές, 8-13 δίποτα, 2-9 τρίποτα, 14 rebound, 6 assist, 11 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ. Η Σιένα έχει καλύτερα ποσοστά στις βολές με 7 στις 10, όχι στα δίποτα με 13-29, σίγουρα όμως τα τρίποντα με 2-3 και 67%, παίρνει περισσότερα rebound, 17, έναντι 14 του Ολυμπιακού, έχει λιγότερες assist, αλλά και λιγότερα λάθη, 2 κλεψίματα έναντι 3 του Ολυμπιακού, κανένα μπλοκ, προηγείται με 8 και όλα πλέον θα κριθούν, Νίκο Λινάρδο, στο δεύτερο ημίχρονο, περιμένουμε ένα πολύ μεγάλο μάτς. Ασφαλώς δεν υπάρχει προγνωστικά, ο Ολυμπιακός έχει λίγο το πάνω χέρι μετά την κακή, το κακό ξεκίνημα και την κακή ψυχολογία που είχε στα 3/4 του πρώτου ημιχρόνου. Στο τέλος δικαιώθηκε λίγο, έκλεισε διαφορά, μένει να δούμε την αντίδρασή του στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και όποιος πίστευε ότι η Σιένα δεν θα ξαναρθεί στο γήπεδο μετά το 89-41 της Τρίτης, ή όποιος δεν πιστεύει στα κλισέ που χρησιμοποιούμε πολλές φορές και λέμε ότι κανένα παιχνίδι δεν μοιάζει με το προηγούμενο, νομίζω ότι απόψε μπορεί να πιστεί από αυτά που βλέπει και από το γεγονός ότι η Σιένα δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής. Το δεύτερο ημίχρονο όμως θα κρυθούν όλα. Θα γυρίσουμε σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι. Μείνετε στην Ετένα. Στα τελευταία 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα συνολικά το σερί των Ερυθρολεύκων. Ο Έτσεκ δεν μπορεί να κλέψει. Λαβρινόβιτς έξοχη πάσα στον Καραρέτο. Δύο εύκολοι πόντοι για την ιταλική ομάδα. 41-35 ακούω. Καραρέτο για τον Ζήση. Ο Ράκοβιτς έδωσε ένα screen. Ζήσης εκτελεί για 3. Γκόρντον. Ουρούσης. Έστοχος από τα 6 και το 85, απαντάει γρήγορα στο τρίποντο του Ζήση. Καλάθι τριών ποντών από τον Γιάννη Μουρούση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο καλάθι. Παπαλουκάς
Παπα-Νικολάου, Μπουρούσης με το Ράκοβιτς χαμηλά. Μπουρούσης ελίσσεται και σκοράρει. Ο Μπουρούσης παίρνει το όπλο του και ο Ολυμπιακός κατεβάζει τη διαφορά και πάλι στους 4, 44-40. Ράκοβιτς περνάει από τον Μπουρούση, δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά έρχεται για follow κάρφωμα εντυπωσιακά ο Μαλίκ Χέρστον. Εδώ ξανά ρολάρει ωραία ο Ράκοβιτς, δεν σκοράρει πρώτου Μπουρούση, αλλά έρχεται για το follow κάρφωμα ο Χέρστον. Χέρστον στο χαμηλό post με τον Παπα-Νικολάου. Κλείνεται, θα βγάλει έξω. Λαβρινόβιτς από την κοφή της ρακέτας εκτός ισορροπίας, είναι άστοχος. Χέρστον στο επιθετικό rebound κάνει. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά, ναι, σήμερα στον Ολυμπιακό. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά γιατί ο Παπα-Νικολάου δίνει περισσότερες βοήθειες ενώ δεν μαρκάρει το παίχτο. Είναι αυτό που είπες εσύ. Προσωπική άμυνα, θέλει block-out. Τα σκουπίδια είναι υπέρ της ένας στο σημερινό παιχνίδι. Στο σύν 8 ξανά η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Γκόρντον. Ναι, ίσως είναι φανή πιο πολύ στο σημερινό παιχνίδι η απουσία του Ντόντοσιτς, Βαγγέλη. Με δεδομένη για τα τρία φάουλ του Σπανούλη. Γκόρντον για τον Παπαλουκά, ο αρχηγός του Ολυμπιακού με τρίποντο από το πλάι. Δίνει νέα ανάσα στην επίθεση των Ερυθρολεύτων. Εδώ μια καλή δημιουργία μετά από ώρα του Τζαμόν Γκόρντον. Νωρίτερα είχε δώσει μια πάσα στον Μπουρούση, αλλά πάρα λίγο να κάνει λάθος. Στην κορυφή της ρακέτας, τώρα έπαιξε σωστά ο Γκόρντον και ο Παπαλουκάς ευστόχησε για τρεις. Ράκοβιτς. Η Σιένα διαβάζει το αμυντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τις περιστροφές και με τον Παπαλουκά να βγαίνει πάνω του. Ο Ράκοβιτς δεν είχε πρόβλημα και έφτασε στο lay-up 50-43. Από δεύτερες επιθέσεις 10 πόντι για τη Σιένα, μόλις 2 για τον Ολυμπιακό. Έρτσεκ για τον Παπαλουκά. Δίνει screen ο Μπουρούσης. Θα πάρει και την πάσα του Παπαλουκά. Έξτρακη συνεργασία 50-45 που στέκεται πάρα πολύ καλά. Δεν κοιτάζει απλώς τα μάτια τον Ολυμπιακό, αλλά σε αρκετούς τομείς είναι και καλύτερη. Τώρα, για παράδειγμα, είχε μια καλή συνεργασία ο Καραρέτο με τον Λαβρινόβιτς. Ο τελευταίος, με τον Ράκοβιτς, με συγχωρείτε, ο τελευταίος ευστόχησε από την κορφή της ρακέτας και η διαφορά πήγε στους 7. Άστοχο σουτ των τριών πόντων του Μπουρούση. Μαυροκεφαλίδης για τον Παπαλουκά, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Ολυμπιακό. Μπουρούσης με τον Ράκοβιτς κλείνεται, ωραία πάσα για τον Μαυροκεφαλίδη από κοντά. Ο Λουκάς με το ένα χέρι για το 52-47. Εδώ είχε υπομονή τώρα η ομάδα του Ολυμπιακού και ο Μπουρούσης είδε την ασίστ στο Μαυροκεφαλίδη. Ο Ολυμπιακός όμως έχει ισορροπήσει τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι ο κακός Ολυμπιακός των 19 πρώτων λεπτών. Και κάνει σωστές επιθέσεις. Ο Ζήσης αμέσως μετά την επαναφορά σε σουτ 2 πόντων γιατί πατούσε τη γραμμή. Ζήσης από την εσωτερική φτάνει μέχρι το lay-up. Μάλλον σε άκουσε, Βαγγέλη, και πήρε για την επόμενη επίθεση. 56-47. Τον Ντούσαν Ίβκοβιτς νωρίτερα στο time-out να ζητάει επιτακτικά από τους παίκτες του να βελτιώσουν προσωπική την άμυνα στο ένας εναντίον ενός. Προσωπική άμυνα, όχι πολλά rotation και την μπάλα μέσα στο καλάθι. Όπως τώρα. Με το Σπανούλι να βρίσκει τη σωστή πάσα και τον Ολυμπιακό να κατεβάζει ξανά την διαφορά στους 7, 56-49. Η πίεση απλώνεται σε όλο το γήπεδο. Ο Ζήσης περνάει το κέντρο. Ζήσης. Η πάσα για τον Ράκοβιτς, αυτός κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού, αστοχή, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound και θα σκοράρει με δεύτερη προσπάθεια. Που παίρνει η Σιένα από δεύτερες επιθέσεις. Θα το δούμε και στη συνέχεια. 58-49. Πάμε στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Δεν είπε πολλά ο Πιανιτζάνη. Ζήτησε να είναι επιθετική η παίκτες του, ενώ ο Νεσέρβης σκοράρει για τον Ολυμπιακό. Ζήτησε να είναι πολύ επιθετική στην άμυνά του και να κάνουν τα αυτονόητα. Να κάνουν καλά screen δηλαδή και να σηκώνουν το χέρι στα σου του Ολυμπιακού. Ναι. Ο Σπανούλης εδώ διάβασε και πάλι την άμυνα και έδωσε εύκολους πόντους ουσιαστικά στον Ολυμπιακό. Δεν είχε πρόβλημα ο Νεστέροβιτς όταν πήρε την μπάλα κάτω από το καλάθι να σκοράρει. 58-51. Χέρστον σε εύστοχο σου τριών πόντων. Ναι, ο Αμερικάνος έχει κάνει μεγάλη ζημιά σήμερα, Βαγγέλη, στον Ολυμπιακό. Είναι αυτός ο οποίος έχει βάλει 12 πόντους, 15 τώρα, έτσι. Είναι ο πρώτος σκόρερ της Σιένα. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο Ζήσης αστόχησε από την baseline, ο Γκόρντον στο rebound και δίνει στο Σπανούλη. Σπανούλης για τον Παπαλουκά. Παπαλουκάς
Ξανά Σπανούλης, Νεστέροβιτς κάτω από το καλάθι με το Ράκοβιτς. Έχει εύκολο έργο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει όμως το φινάλε. Χρειάζεται πίεση αυτή που κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί προσπαθούν να δώσει την μπάλα μέσα στο low post. Καουκένας, μετά τις αλλαγές έμεινε πάνω του ο Μαυροκεφαλίδης. Ράκοβιτς από τη γωνία μπροστά στον Νεστέροβιτς. 12 πόντους έχει από το πρώτο ημίχρονο. Ο Νεστέροβιτς έχει φτάσει τους 10. Κανένας άλλος με διψήφιο αριθμό πόντων από τον Ολυμπιακό. 63-54, 7,5 λεπτά ακόμη. Στόουρουπ για 3. Είναι σε νέα διείσδυση. Πάσα στο Μαυροκεφαλίδη. Το σουτ για 2 είναι εύστοχο. 66-56. Ο Ολυμπιακός απλώνει την άμυνά του σε όλο το γήπεδο. Ο Γιάρης τώρα κατεβάζει για τη Σιένα. Ο Καουκένας στο 2. Ζήσης έχει καθίσει στον πάγκο. Στόουρουπ, Λαβρινόβιτς και Χέρστον οι άλλοι 3. Χέρστον πίσω από τα σκριν. Δοκιμάζει και αυτός μακρινό σουτ. Είναι εύστοχος. Τώρα πρέπει να ξεκινήσει μια ανατροπή. Με το ρολόι να δίνει ότι μένουν 5,5 λεπτά περίπου για το φινάλε, και ενώ χάνει με 10 πόντους διαφορά. Και τώρα με τον goal foul του Καουκένας η διαφορά μεγαλώνει για την Σιένα. Τα πράγματα δηλαδή γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. 5 και 36 για την ακρίβεια. Τρίτο φάουλ του Γκόρντον. Εδώ και πάλι η προσπάθεια του Καουκένας. Το καλάθι που πετυχαίνει και το κερδισμένο φάουλ. Το έμεσο τρίποντο. Αναφορά για τη Σιένα. Επειδή είναι και ψηλό παιδί, για να το μαρκάρει στο σουτ. Πελεκάνος το σουτ. Μπήκε για να μαρκάρει και τον Καουκένας. Αλλά αυτός που σκοράρει από το χαμηλό post και ανεβάζει ξανά τη διαφορά στους 13 για την Σιένα είναι ο Ράκοβιτς. Το κοντράστ στις εκφράσεις και τα συναισθήματα των δύο προπονητών. Και πλέον πρέπει να σπάσει την έδρα της Σιένα. Η Σιένα κάνει τη ζημιά στο δεύτερο μάτς. Και ενώ τα πράγματα είναι δύσκολα για τους Ερυθρόλευκους. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Ολυμπιακός 63, Σιένα 77. Ο Ζήσης τώρα παίζουν και με το ρολό. Είναι λογικό, οι πρωταθλητές Ιταλίας. Ολυμπιακός δεν μπορεί να κλέψει την μπάλα. Ζήσης. Χέρστον σε σου τριών πόντων. Θα αστοχίσει. Ριμπάουν όμως ένα ακόμη απόψε από τον Ράκοβιτς. Πολύ μεγάλη ζημιά έκανε η Σιένα στον Ολυμπιακό με τα επιθετικά ριμπάουν. Είναι 16 αμυντικά και 13 επιθετικά. Το κάρφωμα τώρα. 1,5 λεπτό πριν από το φινάλε. 79-63. Airball στο σου τριών πόντων που επιχείρησε ο Πελεκάνος. Άλλη μια βιαστική και λάθος επίθεση από τον Ολυμπιακό. Το σημερινό μάτς χάθηκε, αλλά δεν χάθηκε ακόμη ο πόλεμος της πρόκρισης. Μια μάχη χάθηκε, ο Ολυμπιακός θα πάει στη Σιένα και θα επιχειρήσει να ξαναπάρει το πλεονέκτημα της έδρας ή να πάρει και την πρόκριση εκεί μέσα. Πάντως η Σιένα καθαρά, δίκαια απόψε, ισοφαρίζει τη σειρά σε 1-1. Και ενώ είχε ιτηθεί την τρίτη βράδυ με το εκοφαντικό 89-41 τον Ολυμπιακό, μέσα σε 48 ώρες μεταμορφώθηκε προς το καλύτερο, έδειξε το καλό της πρόσωπο και έκανε τη ζημιά στους Ερυθρόλευκους. Μαυροκεφαλίδης θα καθώσει τον Ολυμπιακό, 50 δευτερόλεπτα μένουν. Ο Ολυμπιακός που βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές με διαφορές 15-17 πόντων. Πλησίασε στους 4, αλλά τίποτα παραπάνω. Έπαιξε καλά μόνο στην τρίτη περίοδο. Αλλά αυτό δεν έφτανε απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, που απέδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι, ότι είναι καλά δουλεμένη ομάδα, είναι ομάδα με αρχές. ...82-65... high five από το προπονητικό team και τους παίκτες της Σιένα. Ο Έρτσεκ σε ένα σουτ τριών πόντων είναι άστοχος. Ο Χέρστον θα κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Η Σιένα θα κερδίσει τον Ολυμπιακό 82-65 στο δεύτερο μάτς. Θα ισοφαρίσει σε 1-1 και πλέον τα πάντα θα κριθούν στο δικό της γήπεδο.